Επιστρέφουμε στον κόσμο του μπάσκετ, μια εκπομπή αποκλειστικά για τον χώρο της Πορτοκαλί Μπάλα, σε ένα το χρόνο μαζί σας. Η πέμπτη συνέντευξη για φέτος, καθώς είμαστε πέμπτη συνέντευξη, θα έχω την τιμή να φιλοξενώ τον πρώην αρχηγό της εθνικής μας ομάδας και παίκτη της Νέας Κηφισιάς, τον Μιχάλη τον Κακιούζη. Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πετύχατε με την συγχαρητήρα πρώτα απ' όλα, πετύχατε τη νίκη απέναντι, της αγωνιστικής απέναντι στον Ολυμπιακό, που όλοι ξέρουν πλέον πόσο ανταγωνιστική ομάδα είστε, αλλά λίγοι το περίμεναν. Πώς σχολιάζει αυτή την επικράτηση που είχατε? Εντάξει, σαφώς ήταν η μεγαλύτερη νίκη της, στην ιστορία της ομάδας, στην Α1. Καταφέραμε και κερδίσαμε μια τεράστια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. Αυτό δεν ήταν τυχαίο για μας, γιατί ήταν ένα παιχνίδι όπως είδε το παιχνίδι, θα κατάλαβα ότι δεν κλέψαμε το παιχνίδι, το κερδίσαμε. Ήμασταν σχεδόν μπροστά σε όλο το παιχνίδι. Και το οποίο κρίθηκε σε λεπτομέρειες, στο οποίο ήμασταν πιο τυχαίοι στο τέλος, και γι' αυτό καταφέραμε και κερδίσαμε. Σε σχέση με πέρσι που εντάχθηκε στην ομάδα της Νέας Κηφισιάς, κάνατε κάποιες προσθήκες, αλλά νομίζω ότι οι στόχοι πάνω κάτω, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια. Η φιλοσοφία είναι η ίδια. Φέτος η ομάδα έχει αυτή για να πάει καλύτερα από πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι πέρσι βγήκαμε πέμπτη, θα μπούμε τέταρτη, τρίτη. Νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα. Βέβαια, είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική του αθλήματος. Έχουμε μπροστά μας 8 μήνες πρωτάθλημα. Είναι πολύ νωρίς. Αυτό που θέλω εγώ είναι να είμαστε υγιείς, βασικό. Και από εκεί πέρα, δουλεύοντας στο γήπεδο, νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα έρθουν αργά ή γρήγορα. Στο τέλος της χρονιάς, πέρσι, τελευταία συνέντευξη, είχαμε τον κότς Παπαθοδόρου και μου έλεγε ότι είναι πρόκληση και για τον ίδιο και για την ομάδα της Νέας Κηφισιάς η επόμενη σεζόν. Όσον αφορά τώρα τους ποιους θεωρείς, είναι πάρα πολύ νωρίς, όπως είπες και εσύ, Μιχάλη, ποιους θεωρείς κυριότερους αντιπάλους, ποιες ομάδες βλέπεις να πρωταγωνιστούν πέρα από τις δύο φυσικά κλασικές δυνάμεις? Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι νούμερο ένα αντίπαλος, μετά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί. Υπάρχουν οι νέες ομάδες στην Α1 όπως είναι η ΑΕΚ, η οποία έχει ιστορία, είναι ο κόσμος. Ο Άρης, παρόλο που αυτά που γίνανε το χθες, νομίζω ότι πάντα θα αποτελεί μια ομάδα η οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσεις ή στην έδρα σου ή εκτός έδρας. Και όλες οι άλλες ομάδες που είναι εκτός κέντρου Θεσσαλονίκης ή Αθήνας, οι οποίες ανά πάσα στιγμή μπορούν να κάνουν τη ζημιά στην έδρα τους. Πλέον σήμερα έγινε η κλήρωση το μεσημέρι μετά το δυνατό παιχνίδι που είχατε απέναντι στον Άρη και περάσατε. Έχετε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να περάσετε σε ένα τελικό, καθώς αντιμετωπίζετε την ομάδα του Απόλλωνα της Πάτρας. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ευκαιρία, εντάξει, και η Πάτρα προφανώς λέει το ίδιο πράγμα. Ο ΠΑΟΚ θεωρεί μπορεί να λέει το ίδιο πράγμα και αυτός, ότι είναι ευκαιρία για να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό στην έδρα μας. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι όλα ανοιχτά και για τους τέσσερις αντιπάλους. Βέβαια, αυτό θα γίνει σε 2 μήνες από τώρα. 1,5 μήνα δεν ξέρω πώς, νομίζω 21. Εκείνα, ναι. Δεκέμβρη, κάτι τέτοιο. Πάντα Χριστούγεννα. Αλλά από εκεί και πέρα είναι μια πρόκληση για την ομάδα, γιατί μετά την νίκη με τον Άρη ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που είχαμε μέχρι τώρα να περάσει τα χέρια του κυπέλλου Ελλάδα. Τώρα μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πίστεψε με ότι μέχρι τότε θα έχουν προηγηθεί πολλά παιχνίδια, πολύ κρίσιμα παιχνίδια για την ομάδα, για την πορεία της ομάδας. Οπότε είναι πάρα πολύ νωρίς για κουβεντιάσμα για οτιδήποτε τέτοιο. Σε είδα και στην εκπομπή του Γιώργου του Συρίγου, στην εκπομπή της Ευρωλίγκας της προάλλες. Όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες και γενικότερα την Ευρωλίγκα, καθώς έχεις περάσει από τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα, πώς βλέπεις τη χρονιά που ξεκίνησε η κανονική διάρκεια? Είναι πολύ νωρίς. Νομίζω ότι μόλις ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος θα μπορούμε να αρχίσουμε να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, είδες ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός έχασε τον Παναθηναϊκό, πήγε γύρισε μέσα στην παρέα πολύ δύσκολη. Αλλά μετά έχασε από εμάς. Μπορεί να κερδίσει μεθαύριο στην Ευρωλίγκα. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Οι ομάδες έχουν τραυματισμούς. Τώρα προσπαθούν να δεχθούν όλοι μαζί στα σύνολο λόγω του τον μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Από θέματα μόλις έχουν ξεκινήσει, όλοι έχουν παίξει από δύο παιχνίδια. Οπότε μην κρίνουμε ή μην θριαμβολογούμε ή μην εκατασταθμολογούμε γενικώς μια νίκη, μια ήττα. Καταλαβαίνω, συμφωνώ μαζί σου κιόλας. Στο EuroCup. Όλοι θεωρούν ότι στην Τουρκία θα έρθει μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια της ομάδας στην πορεία της οργάνωσης. Αλλά και πάλι είναι ποτέ αγωνιστική.
Έτσι, να συνεχίσει έτσι, γιατί είναι πολύ σημαντικό για το ελληνικό μπάσκετ να οι ελληνικές ομάδες που παίρνουν μέρος στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να προχωράνε και να παίρνουν επιτυχίες πάλι. Σε έναν όμιλο που νομίζω κιόλας και αν και είναι και ο Ρόκαπ είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Είναι νομίζω από τους πιο δύσκολους, αν όχι πιο δύσκολος στη δεδομένη χρονική στιγμή. Πάμε λίγο στην εθνική ομάδα, Μιχάλη. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ίσως κιόλας με βάση την πιο παλιά γενιά από εσάς, μετά την δική σας γενιά και γενικότερα η εθνική αυτή ομάδα, ίσως μας έχει συνηθίσει τα πιο υψηλά σκαλοπάτια, γι' αυτό έχουμε τόσες μεγάλες απαιτήσεις. Καθώς. Από το 87 και μετά. Ναι. Εγώ από το 87 που ήμουν πιτσιρίκος που βάσει όλοι μας νομίζω ασχολούνται με τον μπάσκετ λόγω του 87, η ομάδα από το 87 το 89 μετά είχε μόνο επιτυχίες. Και οι απαιτήσεις είναι πάντα στο ταβάνι. Το ταβάνι είναι πάντα μετάλλιο, έτσι. Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι και από το 4 μέχρι το 8 που η ομάδα έχει επιτυχίες με το Ευρωμπάσκετ, με το Παγκόσμιο και πάλι μετά με το Ευρωμπάσκετ στην Πολωνία, σαφώς οι απαιτήσεις του κόσμου έχουν μεγαλώσει, αλλά οι απαιτήσεις του κόσμου ήταν πάντα υψηλές όσον αφορά την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει πίεση. Σαφώς όταν χάσει τον αθλητισμό υπάρχει πίεση και νομίζω ότι όλα τα παιδιά που παίρνουν στην ελληνική ομάδα παίζουν σε ομάδες που κάνουν τον αθλητισμό, οπότε μπορούν να διαχειριστούν εύκολα την πίεση. Απλά όμως οι συγκυρίες, η ατυχία είναι λογικό να μην υπάρχει πάντα. Καμία ομάδα δεν παίζει πάντα στο πλέψι. Η Ισπανία φέτος έλεγε θα παίξει στο τελικό με τη χώρα της, με την Αμερική και θα πάρει το παγκόσμιο ομάδα και έγραψε από το 8. Όλες οι ομάδες έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Η ομάδα είναι καινούργια ομάδα, καινούργιοι προπονητές, καινούργια φιλοσοφία. Θέλει χρόνο να δεθεί. Το έλεγα και στο παγκόσμιο ότι, OK, μην την ενόμαστε που κέρδισε 5 παιχνίδια στον όμιλο. Είναι νωρίς ακόμα. Θα φανεί στη συνέχεια. Και άμα αποκλειστούμε ή άμα δεν παίξουμε καλά και χάσουμε, πάλι δεν τρέχει τίποτα γιατί η ομάδα είναι καινούργια. Πρέπει, θέλει τον χρόνο της. Είναι όλοι καινούργια προπονητής, οι παίχτες. Είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπέρασμα για να κρεμάσουμε τα μπέλα ότι. Αυτή η ομάδα είναι αποτυχημένη, αυτός ο προπονητής δεν κάνει ή οτιδήποτε. Θέλει χρόνο. Μετά από τόσα χρόνια τον θρίαμβο επί των Ηνωμένων Πολιτειών, τι ήταν εκείνο που, εντάξει, ήταν και πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος, τι ήταν εκείνο που στήχησε στην εθνική ομάδα απέναντι στην ομάδα της Ισπανίας? Τώρα μου λες μια φορά και έναν καιρό, έτσι. Ναι, ήταν πάρα πολύ παλιά, όντως. Εντάξει, να σου πω κάτι, οι συγκυρίες. Δηλαδή, θυμάμαι το 2005, όταν παίξαμε τον ημιτελικό με τη Γαλλία και γυρίσαμε τον τρίποντο του Δημήτρη, παίξαμε την επόμενη μέρα καφέ τελικό. Οπότε ήμασταν πες με φόρα από το ημιτελικό. Στο παγκόσμιο δεν έγινε το ίδιο. Παίξαμε με την Ισπανία, η οποία ξαφνικά άρχισε να παίζει, δεν έπαιζε με τον Γκαζόλ, την οποία είχαμε κερδίσει με τον Γκαζόλ στην Ισπανία στην προετοιμασία. Όλα αυτά είναι μυθοπλασίες, έτσι, ότι και έγινε αυτό και γι' αυτό έγινε αυτό. Είπα σε αυτό το επίπεδο, όταν δεν παίζει καλά, τιμωρείσαι. Και εμείς εκείνο το παιχνίδι δεν παίξαμε καλά, δυστυχώς, και χάσαμε από την Ισπανία. Δεν φταίει κάτι. Δεν νομίζω ότι φταίει κάτι, έτσι έγινε αυτό, αυτό και αυτό. Δεν παίξαμε καλά, παίξαμε καλύτερα, χάσαμε. Έτσι ο αθλητισμός. Αυτό είναι το ωραίο του αθλητισμού. Και μια τελευταία ερώτηση, Μιχάλη, και να σε αφήσω. Συνεχίζεις σε αυτό το project της ομάδας της Νέας Κηφισιάς. Υπάρχουν κάποιοι καλασφαιριστές όπως εσύ, ο Χαραλαμπίδης, που αν και. Είστε σε πιο μεγάλη ηλικία σε σχέση με άλλους παίκτες, είστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Τι θα ήθελες να μπορούσες να συμβουλέψεις τα νέα παιδιά που ασχολούνται σιγά σιγά με τον μπάσκετ? Ότι τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Πρέπει να δουλεύεις στο 100% πάντα, σε κάθε προπόνηση και τότε να είναι σίγουρο ότι θα έρθουν από τις. Δεν μπορεί να περιμένεις από μόνο σου να την επιτυχείς, να κυνηγήσεις τον όνειρό σου, να κυνηγήσεις τη θέση στην ομάδα, να τη διεκδικήσεις μόνο δουλεύοντας σκληρά, έχοντας απαιτήσεις πάνω απ' όλα εσύ από τον εαυτό σου. Και νομίζω ότι μετά είναι πολύ εύκολο. Όταν εσύ δουλεύεις και δίνεις το 100%, νομίζω ότι μετά θα σου δείξει πιο εύκολα και την προπόνηση και το παιχνίδι, ώστε και θα είσαι έτοιμος μετά και τώρα και σε βάθος χρόνου να είσαι σε υψηλότερο επίπεδο ανταγωνιστικός. Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Καλή επιτυχία με την ομάδα της Νέας Κηφισιάς. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Αυτός λοιπόν ήταν ο πρώην αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, ο παλιός αρχηγός της εθνικής μας ομάδας, ο Μιχάλης Κακιούζης, το Ευρωμπάσκετ του 2005, παγκόσμιο που χάσαμε στον τελικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά που δεν ήταν καθόλου αποτυχία. Είχαμε κερδίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, απλά πήγαμε μέχρι το τέλος και εκεί
δεν σου παρουσιάζεται κάθε μέρα η ευκαιρία να κερδίσεις ένα παγκόσμιο, αν και στο μπάσκετ, σε ένα άθλημα που έχει φέρει τις πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες.